βραζιλιάνικος στρατός αύξησε τη στρατιωτική του παρουσία στα σύνορα λόγω πιθανής σύγκρουσης μεταξύ Βενεζουέλας και Γουιάνας, ανέφερε η πύλη G1, επικαλούμενη πηγή στο γραφείο του Βραζιλιάνου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Αν και η Βραζιλία θεωρεί απίθανη μια σύγκρουση, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ήδη προετοιμάσει ένα σενάριο για μια τέτοια πιθανότητα και αύξησαν το επίπεδο ετοιμότητας μάχης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της παρουσίας του βραζιλιάνικου στρατού στα δύο σύνορα με τη Βενεζουέλα και τη Γουιάνα, ανέφερε η πηγή. Το Υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι στέλνει 20 τεθωρακισμένα οχήματα στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Χωσέ Μούσιο, για περισσότερα από 100 χρόνια η Βενεζουέλα και η Γουιάνα, η οποία ήταν Βρετανική απικία και τώρα αποτελεί μέρος της Κοινοπολιτείας των Εθνών, διαφωνούν για την επικράτεια του Εσεκουίμπο, μια περιοχή που έχει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Και οι δύο χώρες υπέγραψαν τη Συμφωνία της Γενέβης το 1966 για να επιδιώξουν μια ειρηνική λύση στη διαφορά, αλλά το 2018 η Γουιάνα κατέθεσε ένσταση στο Διεθνές Δικαστήριο ζητώντας να εγκρίνει νόμιμα μια διαιτητική απόφαση του 1899 που δίνει στη χώρα τον απόλυτο έλεγχο της επικράτειας.